Από τη Γάβδο στο Λέντα, ακόμα και μέχρι το Βάη. Οι ελεγκτές τους ΔΟΕ σάρωσαν την Κρήτη και τα ευρήματα ήταν άκρως αποκαλυπτικά. Η παραβατικότητα έφτασε το 50%. Κανείς επαγγελματίας δεν είναι στο απειρόβλητο και καμιά περιοχή και όλοι είναι δυνάμει ελεγχόμενοι. Συνήθως είναι σε τουριστικές περιοχές, κατά κανόνα, και αυτοί οι έλεγχοι έχουν γίνει από το ένα άκρο της Κρήτης, από το Βάη, μέχρι τα Φαλάστερνα και μέχρι τη Γάβδο. Η παραβατικότητα περίπου είναι στο 50%. Πρέπει οι πελάτες να ζητάνε αποδείξεις και οι εκάστοτε επιχειρήσεις να δίνουν το παραστατικό όπως ορίζει ο νόμος. Όλα πρέπει να είναι σωστά, αλλά δυστυχώς καθένας λαλιέται έτσι από θέλει και κυβερνείται μας ένα παραπάνω. Στην τσιμπίδα των ελεγκτών του ΔΟΕ, το διάστημα 22 Ιουλίου έως 8 Σεπτεμβρίου έπεσαν 680 επιχειρήσεις. Βρέθηκαν 350 παραβάτες και αποκαλύφθηκαν 1.200 παραβάσεις. Καλούμε τους φορολογούμενους επαγγελματίες να ζητούν τις εντολές ελέγχου και τις υπηρεσιακές ταυτότητες, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να κυκλοφορούν μαϊμού συνεργεία και να δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά. Να τείνουν τους νόμους ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Μην υπάρχουν εντάσεις. Μαγαζιά εναντίον του ΔΟΕ ή ως ΔΟΕ να έχει προβλήματα με τα μαγαζιά. Στο σύνολό τους οι παραβάσεις αφορούν μη έκδοση αποδείξεων, μη έναρξη επαγγέλματος και μη χρήση φορολογικών ταμιακών μηχανών, όπως αποκαλύπτει ο διευθυντής του ΔΟΕ Κρήτης στην Κρήτη TV. Ο μεγάλος αριθμός των παραβάσεων είναι μη έκδοση αποδείξεων, μη έναρξη επαγγέλματος και μη χρήση φορολογικών ταμιακών μηχανών. Καλούμε τους καταναλωτές να ζητούν τις αποδείξεις και όχι μόνο να τις ζητούν τις αποδείξεις, αλλά και όταν φεύγουν από τα καταστήματα να τις παίρνουν μαζί τους. Διότι παρατηρείται το φαινόμενο να ανακυκλώνονται οι ίδιες αποδείξεις σε διαφορετικούς πελάτες. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί ανέβηκε το ΦΠΑ, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να κόβουν κανονικά όλοι τις αποδείξεις και οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάνε ώρες, ημερομηνίες, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γίνεται ανακύκλωση και το έχω πετύχει και εγώ αυτό το πράγμα. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν.